μετάδοση, αλλά και την απεξήγηση των προσπαθειών που γίνεται από τους νεαρούς αθλητές. Στην κατηγορία των 77 κιλών έχουμε αυτή τη στιγμή στο πρώτο γκρουπ, το οποίο είναι σε εξέλιξη, τον Λάμπρο Κουρέντι από τον Άτλα Νέα Ιωνίας, τον Κωνσταντίνο Ρέμπι από τον Πανελλήνιο, ο Χρήστος Σαμαράς του Απόλλωνα Καλαμαριάς, ο Άρης Κασάπης από τον Χρόνο Σερών, ο Εμμανουήλ Μπουζουρζίδης από την ομάδα του Φώα Ριδέας και ο Βανετικίδης Λαέρτης από την ομάδα του ΠΑΟΚ για τα 77 κιλά. Έχουμε επίσης και στα 85, τα οποία διεξάγονται ταυτόχρονα, ο Κώστας Αυδόκης από το Σπάρτακο Ιωαννίνων, ο Δημήτρης Ασλανίδης από τον Αριστοτέλη Τριανδρίας, Βασίλης Θεοφάνος επίσης από την ίδια ομάδα, Γιώργος Κυριακίδης από το Φώα Ριδέας, από το Αρκάδι Ρεθύμνου Λαχνιδάκης, ο Χρήστος Αγγελάκης από τον Σύλλογο Ελευθέρως Βενιζέλος και ο Χρήστος, ο οποίος μόλις τώρα έκανε την προσπάθεια, έγινε προσπάθεια από τον Λαχνιδάκη στα 81 κιλά. Έχουν διεξαχθεί νωρίτερα οι υπόλοιποι τελικοί. Θα σας δώσουμε τα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια της σημερινής μας μετάδοσης. Ο Αριστείς Κασάπης από τον Κρόμπερο για την κατηγορία των 77 κιλών ετοιμάζεται στα 85 κιλά. Θα πάρει ωραία τα κιλά, θα σηκωθεί, έγινε προσπάθεια. Από τον αθλητή της ομάδας των Σερών. Ο οποίος κατάφερε με την πρώτη προσπάθεια να σηκώσει τα 83 κιλά. Ένα κιλό ανεβαίνει την μπάρα, με τον Κασάπη να έρχεται για την δεύτερη προσπάθειά του. Πάλι από τον Κρόνο Σερών ο αθλητής, από τον ίδιο σύλλογο, στα 84 κιλά πάντα. Ανεβάζει, πάει στα 85. Να θυμίσουμε ότι το Πανελλήνιο ρεκόρ ανήκει στον Ηρακλή Ψωμιάδη με 152 κιλά. Και 45 κιλά έχουμε την εξέλιξη με τον αθλητή του ΠΑΟΚ τελικά να μπαίνει μέσα τώρα, ο Λαέρτης Βενετικίδης υπό την καθοδήγηση του Παύλου Σαζίδη, του Ολυμπιονίκη μας. Πάω όπως προσπαθεί να δημιουργήσει ξανά ένα καλό τμήμα άρσης βαρών, ειδικά σε αυτές τις κατηγορίες. Ο αθλητής λοιπόν του ΠΑΟΚ στα 77 κιλά στην πρώτη προσπάθεια επιχειρεί να σηκώσει στο ρασέ 85 κιλά. Ξεκίνησε καλά να κάνει την κίνηση, τα χάρη του έφυγαν πίσω με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να ολοκληρώσει την προσπάθειά του. Ο αθλητής από το Αρκάδι τώρα, ο Λαχνιδάκης, είναι αυτός ο οποίος θα σηκώσει τα ίδια κιλά, αλλά για την κατηγορία των 85 κιλών. Το οποίο προσπαθεί να διατηρήσει μια παράδοση που έχει στην άρση βαρών, έχοντας πάντα
πολύ καλές παρουσίες σε όλες τις κατηγορίες. Δεν είναι καλή προσπάθειά του. Άκρη λοιπόν προσπάθεια. Και στην τρίτη προσπάθειά του, ο αθλητής του ΠΑΟΚ, ξανά ο Βενετικίδης επιχειρεί να σηκώσει τα 85 κιλά. Κάτι το οποίο δεν κατάφερε λίγο νωρίτερα. Έχει 30 δεύτερα για να ολοκληρώσει την προσπάθειά του. Η αυτοσυγκέντρωση είναι ένας απαραίτητος παράγοντας στην άρση βαρών. Καλή τεχνική εδώ, δεν τα κατάφερε. Άκυρη προσπάθεια λοιπόν για τον αθλητή της ομάδας του ΠΑΟΚ. 3 κιλά είναι βελιμπάρα. Πηγαίνουμε στα 88. Με τη συνέχεια πλέον να ανήκει για τον Κουρεντή από τον Άπλα Νέα Ισοχή στα 77 κιλά, πρώτη προσπάθεια. Θα ξεκινήσει, αρχικά δήλωσε 82, αλλά το ανέβασε βλέποντας και τις προσπάθειες των συναθλητών του. Θέλοντας να με δει κάποιος ψηλότερα, σηκώνεται δυνατά από τα πόδια και καταφέρνει, σηκώσει τα κιλά. Έγκυρη προσπάθεια λοιπόν από τον αθλητή του Άτλα Νέας Ιωνίας στα 88 κιλά. Η μπάρα θα πάει στα 90, όχι, στα 88 λοιπόν, ο Κασάπης, δεύτερη προσπάθειά του από τον Κρόνο Σερών. Συνέπεια θα ξαναδοκιμάσει στα 88 κιλά σε λίγο. Είχε προηγηθεί νωρίτερα πάνω χθες το πρώτο γκρουπ, το δεύτερο γκρουπ. Εκεί που την καλύτερη επίδοση πέτυχε ο Πολυχρονόπουλος του Άτλα Καλυθέας, σηκώνοντας συνολικά 248 κιλά, 113 στο Ρασέ, 135 στο Ζητέ. Ο Σπύρος είναι ο Ποζίδης από το ΠΑΚ Χαλανδρίου, 178 κιλά σύνολο, 80-98 προσπάθειες του σε Ρασέ και Ζητέ. Και τρίτος από τον Πέρος Πατρούν, ο Γιάννης Ράπανος, με 173 κιλά, 81-92, 173 στο σύνολο. Αυτό ήταν το δεύτερο γκρουπ, το οποίο δεξήθηκε χθες. Ένα τώρα και πάλι ο Κασάπης, πάει για την τρίτη και τελευταία προσπάθειά του. Από τον Κρόνο Σερών. Με αποτέλεσμα να ολοκληρώσει τις προσπάθειές του και η μπάρα να αναβαίνει άλλα 2 κιλά.
με τον Αγγελάκη, ο Χρήστο Αγγελάκη από τον Ελευθέριο Βενιζέλος, την ομάδα Ελευθέριος Βενιζέλος, να παίρνει σειρά, ξεκινώντας ουσιαστικά τις πάντα το πανελλήνιο πρωτάθλημα Άρσης Βαρών που διεξάγεται στην Πρέσπη στην κατηγορία αρχήγων αρχήγων. Έγκυρη προσπάθεια στα 90 κιλά. Και στα 92 κιλά, ακόμα 2 κιλά λοιπόν ανεβαίνει η μπάρα. Λέγαμε λοιπόν την παρακολουθήτηση απευθείας μετάδοση το πανελλήνιο πρωτάθλημα Άρσης Βαρών από τις Πρέσπες, την κατηγορία εφήβων νεανίδων αλλά και παιδών κορασίδων. Είμαστε στη δεύτερη μέρα των αγώνων και ήδη έχουν ξεκινήσει οι τελικοί στις κατηγορίες των 77 και 85 κιλών. Έχουμε λοιπόν τη συνέχεια των προσπαθειών με τον αθλητή από την Αργέα, ο Φωαργέας, ο Μανώλης Γουρκουζίδης, στα 77 κιλά και αυτό συμμετούχει. Τα πήρα καλά τα κιλά και με αφήνιση σηκώνει τα 92 κιλά στην πρώτη προσπάθεια, έγκυρη προσπάθεια. Προσπάθεια λοιπόν από τον αθλητή του Φώα Ιδιάς που σηκώνει με την πρώτη του προσπάθεια τα 92 κιλά. Και ένα οκουρεντής από τον Άβλα Νέρη Ιδιάς για την πρώτη του προσπάθεια στα 92 κιλά. Στην κίνηση του Αρασέ προσπάμαστε. Αθλητής από τον Άτλα Νέας Ιωνίας. Πολύ ωραία ανεβαίνει και κρατάει τα κιλά του. Έτσι λοιπόν, μια αγκύρια προσπάθεια συναντητικό του στα 92 κιλά που του δίνει την ευχαίρεια να ανεβάσει ακόμα περισσότερο την μπάρα. Εδώ από τις Πρέσπες παρακολουθείτε το πανελλήνιο πρωτάθλημα Άρσης Βαρών στις κατηγορίες εφήβων νεανίδων παίδων κορασίδων και βρισκόμαστε στις κατηγορίες των 77 και 85 κιλών. Κοντά μας είναι και ο πρώην Ομοσπονδιακός Τεχνικός, ο κύριος Γιάννης Καταδόνης. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Θα μας βοηθήσετε εδώ λίγο στην εξέλιξη των αγώνων, αλλά έχουμε να πούμε και αρκετά γενικότερα για το άθλημα Άρσης Βαρών. Το οποίο είναι ένα άθλημα το οποίο αγάπησε οι Έλληνες. Τελευταία λίγο ανάση έχει διαφοροποιηθεί, αλλά όπως τα κάνουμε έχουμε γενικά την παράδοση να αναδεικνύουμε αθλητές. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο για εσάς για το πώς βλέπετε μέχρι στιγμής αυτή τη δεύτερη μέρα των αγώνων, αν υπάρχουν τα παιδιά αυτά τα οποία μπορούν να φέρουν την επόμενη μέρα. Το ευχάριστο γεγονός είναι ότι έχουμε πολύ νέους αθλητές και είναι λίγο το μήνυμα. Το θέμα είναι ότι
συχνά συμβαίνουν τα παιδιά πολλές φορές. Μιλάνε έτσι αισιόδοξα, αλλά είναι δύσκολο το αγώνισμα. Στην πορεία σταματάνε, αλλά κάποια παιδιά πιστεύω ότι θα μείνουν. Είναι εξελίξιμα. Ξέρετε, είναι λίγο παρεξηγημένο το άθλημα. Με δεδομένο ότι θεωρούν ότι είναι πολύ εύκολο και ρεπεί σε τραυματισμούς, αλλά στατιστικά, αν το πάρει κανείς, το ποσοστό τραυματισμού στην άνθρωση βαρών είναι πολύ μικρότερο από να χτυπήσει συνέβη στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, στο βόλε. Είναι σημαντικό αυτό που λες και βλέπω ότι είσαι πολύ ενημερός, ότι η άνθρωση βαρών στην κατάταξη των άλλων αθλημάτων, ομαδικών ή ατομικών, εμείς βρισκόμαστε πολύ χαμηλά στην κατάταξη, στη λίστα δηλαδή. Στους διότι ο τρόπος που γυμναζόμαστε και που σηκώνουμε τα βάρη χρησιμοποιούν πολύ σωστά τη μηχανική του σώματος και δουλεύουν πάρα πολύ τα σημεία που επιβαρύνονται, ας πούμε τα χέρια, τη μέση, τους ώμους, δουλεύουν πολύ δυναμικές ασκήσεις και πολύ σωστά την κίνηση, την τεχνική που λέμε, στο αρασέ και στο ζεντέ. Και γι' αυτό δεν έχουμε πάρα πολύ καλό. Θα πούμε πολλά περισσότερα και στη συνέχεια. Yeah. Παρακολουθούμε την προσπάθεια του Ρεντίστ, του Άτλα Νέσον Ανίσου. Καλή προσπάθεια. Είναι και καλός αθλητής και εξελίξιμο. Έχει καλή τεχνική. Έχει πάρα πολύ καλή τεχνική. Παρόλο αυτό ο αθλητής, το οποίο το ξέρω και προσωπικά, ξεκίνησε με ακόμη, αλλά επειδή λόγω του ύψους και λόγω της σωματοδομής, άρχισε να κάνει πάρη και το κερδίσαμε κατά κάποιο τρόπο. Το πρωί εργάζεται, επειδή το ξέρω προσωπικά, και το απόγευμα κάνει από λιγαντινές προπονήσεις ή τον κύριο Στέφο, στο Ολυμπιακό Πάρκο. Από το Λευτέρο Βενιζέλο, με 15 κιλά κατηγορία, και αυτό πολύ δεν αφήνει. Έχει τη σωματοδομή. Πολύ, πολύ. Να δούμε τον τρόπο που τα σηκώνει. Δούμε την προσπάθεια και θέλω να σας ρωτήσω κάτι το οποίο αρκετός κόσμος. Καλή προσπάθεια. Γρήγορος. Αρκετά γρήγορος. Ναι, ναι. Θεωρείτε πιο πολύ το ζετή ή πέρασε. Είναι ένα ερώτημα που λένε κότε έκανα τα βέβαια. Είναι ένα ερώτημα. Γίνεται. Όπως βλέπεις, το αρασέ, στο αρασέ σηκώνουμε πιο λίγα κιλά. Εννοείται. Ο τρόπος που τα σηκώνουμε είναι πολύ δύσκολος. Γιατί εκεί παίζει ρόλο η τεχνική. Η τεχνική είναι, όχι ότι στο ζετέ δεν παίζει ρόλο, αλλά επειδή το βάρος πρέπει να σηκώσει κατευθείαν επάνω, πρέπει να έχει καλή, πολύ καλή τεχνική. Δηλαδή, καλή ισορροπία με την κίνηση. Και αυτό, γι' αυτό και σηκώνει πιο λίγα κιλά. Θα πάρω εγώ μέσα. Γι' αυτό και σηκώνουμε πιο λίγα κιλά. Και ο τρόπος που το ανεβάζουμε κατευθείαν πάνω από το κεφάλι το βάρος μας, δηλαδή, είναι πιο δύσκολος. Από το να το φέρουμε πρώτα στους ώμους, να το ελέγξουμε. Βλέπεις τώρα, ας πούμε, με χειρεμίσει χρωστά, δηλαδή λίγο να περπατήσεις περισσότερο ή να σταματήσεις, το παίζει μπάρα. Να είναι θέμα ισορροπίας, ταχύτητα. Μπράβο, ενός το πολέμικη. Μπορώ να πω είναι πιο... το αρασί είναι πιο ανορθόδοξη κίνηση, ας πούμε, εντός εισαγωγικών, από το πολέμικη που είναι το ελέγχεις καλύτερα. Γι' αυτό και οι αθλητές σηκώνουν πιο πολλά. Θα έλεγα ότι είναι περισσότερο θέμα τεχνικής. Βεβαίως. Περισσότερο θέμα τεχνικής. Σίγουρα και τα δύο. Αλλά ένας αθλητής που έχει και δυνατότερα πόδια μπορεί να κάνει πολύ αρασέ, αλλά ζητέ θα το εκμεταλλευτεί για το ζητέ τη δύναμή του, ας πούμε. Ναι. Γι' αυτό και σηκώνουν και πιο πολλά. Εγώ έστω. Η Ζάρα Πέλλον πήγε σε τριψήφιο αριθμό στα 100 κιλά. Γιώργος Κυριακίδης, ο Αριβέας. Καλός αριθμός. Πολύ καλός αριθμός. Η Αριβέα έχει παράδοση με καλούς αριθμούς. Στην εθνική ομάδα. Στην εθνική ομάδα. Στο Σταματιάδη, με τον Γιώργο τον Δεμπετζή. Με την Αφανασιάδου που εκπροσώπησε την ελληνική. Εκπροσωπεί την εθνική ομάδα. Και πολλούς καλούς. Μην ξεχνάμε και το από την Αρδέα ξεκίνησε και ο Διονύτης Ιλιάδης. Με τέσσερις συμμετοχές του παλιός αθλητής που είναι από την Αρδέα, η καταγωγή του. Εσείς έχετε εμπειρία στον αναλυτικό σας, Μεσογειονίκη. Όλες, πολλές. Βοηθήστε με λίγο λατάκια. Εγώ βγήκα Μεσογειονίκης το
1979 αγωνίστηκε στο Σλίτ, ως πρώτος, και το 1983 στο Μαρόκο, δύο φορές. Στο Σπλίτ, ναι. Ήταν καλό η μεσογειακή αγώνα. Δυνατή ήταν τότε. Το επίπεδο πολύ ψηλό. Θυμάμαι και εμένα και για πρώτη φορά ότι πήγε στο μπάσκετ για να εκτιμήσει μεσογειακό με το Ντουξάρ. Ήταν ο Σάους. Και αυτό είναι ο καλός αυτής. Από Αριστοτέλη και Ανδρέα. Ο Σπανέβη. Τα 85 κιλά. 101 κιλά. Επιτυχημένη μου. Καλή προσπάθεια. Βλέπουμε γενικά ότι οι άξιοι βαρών τελευταία δεν βγαίνουν κάποια νέα σωματεία και προσπαθούν να αναδειχθούν με δύσκολες χώρες πέρα από παραδοσιακές δυνάμεις. Κοίταξε, είμαστε ένα λαϊκό άθλημα και εμείς δεν έχουμε ωφέλη, δηλαδή κάποια δίκη πιο πολλά πάνε τα παιδιά που είναι από επαρχίες σε συναγωγημένα στο χώρο το δικό μας και έτσι δημιουργούνται κάποια σωματεία στην επαρχία. Αλλά μην ξεχνάμε ότι και οι καιροί είναι δύσκολοι και πολλοί γονείς έχουν και το άλλο πρόβλημα που πολλοί γονείς και πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει καλά το την αρσιβαρόν και εκεί κάπου μπερδευόμαστε, μας μπερδεύουν, μπερδεύεται το κόσμο δηλαδή με το θέμα ύψους που λέμε ότι θα μείνει κοντό το παιδί. Εδώ είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Και εδώ είναι να σας διακόψω. Αλλά νομίζω ότι η άρση βαρών, με τα λίγα που γνωρίζω, είναι ένα άθλημα το οποίο το κάνουν όλοι οι αθλητές, όλα τα αθλήματα, δηλαδή θέλεις ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, δεν υπάρχει τίποτα. Χρειάζεται να παρέχει να υπάρχει ένα άθλημα που δεν κάνει άρση βαρών. Για να βελτιώσει τη δύναμή του, την ταχύτητά του, γιατί όπως βλέπεις εμείς σηκώνουμε το βάρος τόσο γρήγορα που δυναμώνουμε τους μυς με ταχύτητα και με ταχύτητα, που αυτό βοηθάει όλα τα αθλήματα. Και θα σας έλεγα μυρμήγκια, γιατί τα μυρμήγκια σηκώνουν πολλές φορές το βάρος τους. Ναι, ναι. Λίγο το πήρε μπροστά στις μύτες και έπεσε να αράσει. Αν δεν κάνω λάθος, είναι παλιά στον πάγο ή όχι. Μπορεί να υπάρχει κι άλλος αθλητής. Υπήρχε 47 κιλά από Σαμαρά, λοιπόν, δεν σήκωσε τα 105 κιλά. Μάλλον τώρα ο Γουλιουτζίδης στα 108 θα πήγε αρκετά καλά πάλι στο Φουαριβάς και αυτός. Γενικότερα αυτό το οποίο λέγαμε λίγο νωρίτερα ότι είναι άνθρωπο το οποίο εμπεριέχεται μέσα σε όλα τα άλλα αθλήματα. Οπότε πολλοί αθλητές αναγκαστικά θα δυναμώνει ο αθλητής και μπορεί το στόχαμα να εξελίσσεται καλύτερα. Βέβαια. Εμείς έχουμε παιδιά σε μικρή ηλικία, 12 που ξεκινάνε φυσιολογικά σιγά σταδιακά και στα 14 έχουν πάρει 20 πόντου ύψου. Πάει λάθος και είναι τώρα ρίσκο γιατί έχει μια προσπάθεια και μπορεί να βγει έξω από τον αγώνα, αν δεν το κάνει. Νομίζω είναι η πρώτη του. Δεύτερη. Δύο αποτυχημένες. Είναι και αυτό. Μέσα σε τρεις προσπάθειες πρέπει να... Είναι λίγο σκάκι το... Βέβαια. Πρέπει να προσέχει ο προπονητής. Το τσάρισμα είναι πολύ σημαντικό να μην παρασυρθεί για τον αθλητή, γιατί πολλές φορές οι αθλητές ζητάνε περισσότερα. Αλλά δεν ξέρουμε ότι στον αγώνα έχει τρεις προσπάθειες, δεν είναι όπως την προπόνηση που μπορεί να μπει και τέσσερις και πέντε έτσι. Και μπερδεύονται. Και ειδικά οι νέοι αθλητές που δεν έχουν εμπειρία. Καλή προσπάθεια, πολύ καλή προσπάθεια. Το ΠΟΑ. Εγώ σήκωσα με τα πόδια εδώ κυρία καθαρά. Ναι, ναι, πολύ καλός. Όπως βλέπεις και το κορμί του βλέπεις πόσο κοντά πόδια και ξέρεις καμιά φορά οι αθλητές με κοντά άντρα έτσι που φτάνει. Αυτό είναι καλύτερα. Στο έργο της βοηθάει το άθλημα, να κάνεις αυτό το άθλημα άμα είσαι λίγο πιο κοντός, ας το πούμε. Αυτό είναι ο ρόλος ότι άρση βαρών επηρεάζει το
εκπαιδεύσεις. Η επιλογή των προπονητών είναι να βρουν σε κάποιες κατηγορίες αθλητές που ταιριάζουν στην κατηγορία. Ναι, και τόσο πιο κοντά είναι και τόσο πιο λίγη απόσταση έχει στα βάρη. Είναι η κατηγορία τέτοια μικρή σωματικού βάρους. Έτσι. Αλλά εγώ έχω και αθλητή 1,95 που είναι 94 κιλά. Και αυτό σηκώνει. Τρεις επιτυχημένες προσπάθειες του Παρά. Καλή εμφάνιση, πολύ καλό εμφάνιση. Κατ' όνομα. Μια καλή επιτυχία τα καλή. Εδώ ο Πολυχρονόπουλος από ό,τι βλέπω στο προηγούμενο γκρουπ, στο β' γκρουπ, είναι σε 125. Ναι. Στα 77 φορμπος. Μόνο φορμπος, γιατί έπαιξε μόνο την πέδαση. Με δύο μεγιάς. Εμείς είμαστε πάντα στη συνέχεια εδώ από τις Πέσπες, παραλίγο πρωτάθλημα Άσης Βερών στις κατηγορίες Εφήβων Ανίδα Πέδων Κορασίδων. Κοντά μας ο πολιτής Γιάννης Κατσαβόλης μας βοηθά λίγο να ευρυθήσουμε τα μυστικά της Άσης Βερών. Τώρα έχουμε αθλητή από τον Πανελλήνιο, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός αθλητής, που ήταν αθλητής σε Εφήβους στους Πέδες. Είναι ο Ρεμπέλης ο Βασίλης, ο γραμπάς του ήταν παλιός πρωταθλητής και συνεχίζει ο γιος. Είναι διαφορετικό σωματότυπο έχει από τις προηγούμενες, αλλά θεωρητικά πρέπει να είναι πιο γρήγορος, έτσι. Και ο τεχνίτης, ο τεχνίτης, πιο σταθερός, γιατί έχει πιο πολύ εμπειρία. Κρατώντας τους εαυτούς σας καταρχήν αλλά και τα παιδιά κοντά στο πρωτάθλημα. Πιστεύω ότι όποιος ασχολείται με τον αθλητισμό ξεπερνάει πολλά εμπόδια στη ζωή του. Και ένα από αυτά είναι και η κρίση. Άρα. Και πιστεύω και εγώ παροτρύνω και τους γονείς και τα παιδιά και οποιοδήποτε έτσι συναντώ και μιλάω, το μόνο που μπορούν να συνεχίζουν να κάνουν ο αθλητισμός. Και έτσι μέσα από τον αθλητισμό μπορούν να ξεχαστούν για λίγο. Και το βασικότερο απ' όλα είναι για μένα και το λέω και στα παιδιά ότι όποιος αθλείται και όποιος διαβάζει και είναι μαθητής βοηθάει καλύτερα γιατί εκτονώνεται από το διάβασμα, έχει στο γυμναστήριο μια ωρίτσα και βλέπεις άλλες παραγωγές και στην πίεση. Το βασικότερο ξυγωνώνεται και ο εγκέφαλος. Σωστό γι' αυτό. Πολύ καλή προσπάθεια. Πάρα πολύ καλή προσπάθεια. Βλέπεις πόσο ωραία φέρνει την μπάλα κοντά, πόσο σταθερός είναι το τάξιμα. Αυτό σημαίνει ότι βοηθάει με τον δρόμο. Επειδή τον ήξερα πιο παλιά από μικρό, δεν είχε τόσο καλή τεχνική. Τώρα έχει βελτιωθεί αρκετά. Λόγω ωριμότητας, είναι μεγαλός, έχει δυναμώσει και δουλεύει συστηματικά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Η συχνότητα που πρέπει να κάνει την προπόνηση. Όχι δηλαδή να πάμε ένα μήνα να κάνουμε προπόνηση μετά να ξεκουραστούμε μια εβδομάδα, 10 μέρες ξανά να ξαναρχίσουμε. Μετράει συχνότητα. Θα κάνεις την εβδομάδα, 4 αλλά τις κάνεις. Επανάληψη λένε να κάνεις. Αυτό ισχύει για όλα τα πράγματα. Και ειδικά για την άσκηση βαρών. Πόσος είναι στην κατηγορία των 15 κιλών τώρα ο... Ναι, δεν έχει σχέση. Δεν έχει σχέση. Έχει ξεκινήσει από πολύ μικρός, το βλέπω εξελίσσεται, είναι πάρα πολύ καλός και ο Λιβασίτης. Ναι, το
θέμα είναι αυτό, να βλέπουμε παιδιά, νέα παιδιά τα οποία θα μένουν στο άγνωμα και να ασχολούνται. Το πρόβλημα το... να βελτιώνονται σημαίνει. Το πρόβλημα είναι στην ηλικία των 19-20 ετών, όταν αρχίζουν και τα πανεπιστήμια, όταν μπαίνουν τα παιδιά, ξέρεις... Ο επαγγελματικός μας να πει. Μετά αρχίζει το πρόβλημα της επαγγελματικής αποκατάστασης, γιατί τα παιδιά δεν μπορούν, κάποια παιδιά δουλεύουν μετά, δεν μπορούν να έρχονται στο γυμναστήριο. Και όταν φτάνει σε κάποιο σημείο καλό, αξιόλογο το παιδί, εκεί είναι το δύσκολο να το κρατήσεις. Και πολλά παιδιά σταματάνε. Και τώρα σε αυτή την ηλικία μετά 20 μπορούν τα παιδιά και ασχολούνται πιο εντατικά. Μετά όταν αρχίσει σε ένα καλό επίπεδο, μετά το παιδί, κάποια παιδιά τα περισσότερα σταματάνε. Και εκεί είναι το πρόβλημα. Εκεί την... Ναι, και κάπου εκεί όμως υπάρχει λίγο το μυαλό, λέει πιο όρημα. Αλλά είναι αυτό που υπάρχει και εγώ, και άλλες προτεραιότητες. Και εκεί καλύτερα. Πολύ τέλειο όμως το παιδί, όπως προπονητής. Οι προπονητές κάνουν ό,τι μπορούν, αλλά από εκεί μετά είναι... Τα παιδιά δεν μπορείς να τα κρατήσεις με το χέρι. Αν δεν υπάρχει χέρι βοηθείας από ομοσπονδία, από βοηθεία, από... Μα στην άμα μου τώρα, το μία είναι το μία δεύτερη προσπάθεια του Λιβάθη. Από το βίβο μας πρέπει να έχει πολλά παιδαγής. Μας πρέπει να τεχνικό λάθος, τόσο εύκολο και την προηγούμενη προσπάθεια τώρα πριν ξεκινήσει δεν είχε τεντώσει καλά την πλάτη του, ξέρετε. Και βούτυξε κάτω από την πάρα αντί να κάτσει μετά από την πλάτη. Ναι, είναι καμπούλιαστη, γι' αυτό και τόσο εύκολο ήταν την προηγούμενη προσπάθεια. Έτσι όπως φάνηκε που μπορούσε να το σηκώσει εύκολο. Βέβαια, τα έχει καλύτερα. Αλλά λίγο διάστηκε. Νομίζω πεις διευθύνσκεψε. Ναι, συμμετέχει με την εθνική ομάδα φίλων. Πολύ καλός ο Άρα, πολύ δυνατό παιδί από τα Γιάννενα. Και τον βλέπω πολύ δυνατό. Εδώ μάλλον θα στα 85 θα κερδίσει την κατηγορία. 122 κιλά έχει βάλει την πάρα. Ναι. 92 άρες. Ναι, είναι μικρούλης. Ο πιο μικρός πάντως κατηγορίας είναι ο Κυριακίδης. Ναι. Είναι το Αγγελάκι. Είδαμε λίγο νωρίτερα. Ναι, και έχουν παίξει στο Β' γκρουπ και πιο μικροί. Εννοείται. Και 14ρες. Βλέπω εδώ. Πριν ένας ειδικός μου εδώ 14 χρονών έχει βγει πρώτος στο Β' γκρουπ, ο Μποζίδης. Μποζίδης. Και πήγε πάρα πολύ καλά. Πολύ καλή τεχνολογία. Το κάνει εύκολα, φαίνεται πολύ βαθιά, δηλαδή έχει πολύ άνεση να σηκώσει περισσότερα κιλά, φαίνεται από την κυκλοφορία. Πάμε λίγο στο αυτό που είπατε λίγο. 14 χρονών τώρα, ενεργεία αθλητής με την έννοια ότι. Ένας εξελίξιμος αθλητής. 80-98, 88. Έξι έγκυρες προσπάθειες. Είναι σημαντικό για αυτό. Είναι θέμα ψυχολογίας. Είναι γιατί ο αθλητής πρέπει να τον πρέπει. Ψυχολογικά, όχι μόνο το έχει σηκώσει τα κιλά στην πρώτη. Πρέπει να σηκώσει τον αγώνα. Και το προετοιμάζει σαν άλλο. Να δούμε την προσπάθεια. Πάλι έγινε μεγάλο λάθος, γι' αυτό και η προσπάθεια πέτυχε. Κρίμα. Και όπως είπαμε για το μικρό το 14, αυτός ξεκίνησε πριν 2 χρόνια. Εγώ δεν πάω να το πω. Πώς το ρίξατε έτσι στη μάχη εντός αγωγικών από αυτήν την ηλικία, είναι η ηλικία που μπαίνει στους αγώνες. Εμείς σε κανονικούς αγώνες με την μπάρα την εικονική έχουμε μια μπάρα που... Λοιπόν, στην μπάρα προπόνησης. Μια μπάρα η οποία μοιάζει, αλλά στην ουσία είναι μια λεπτή μπάρα χωρίς βάρος. Καμινό βάρος, αλλά έχει 2 στρογγυλά έτσι όπως τα αγγυλά και κάνουμε αγώνες τεχνικής. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ξεκινάμε τους αθλητές με αγώνες τεχνικής και τους βαθμολογούμε και μέχρι τα 12, από τα 10 μέχρι τα 12. Ο Μποζίδης ήρθε 12 ετών, έπαιξε 1-2 φορές, βγήκε πρώτος στην τεχνική και σιγά σιγά τα 13 μπήκε στον αγώνα. Πέρσι είχε κάνει 57 σε 70 ζεται. Αλλά επειδή είναι πολύ συνεπής στην προπόνηση και καλή συνεργασία με τους γονείς, δεν σταμάτησε καθόλου γιατί του άρεσε. Και βλέπεις αυτή την εξέλιξη σε 2 χρόνια, σε ένα χρόνο μέσα, πόσο διαφορά έχει. Και είναι πάρα πολύ τυπικός και πολύ πειθαρχημένος και πολύ όρεμος για αυτή την ηλικία. Και αυτό είναι τα αποτελέσματα. Και πιστεύω θα είναι ταλέντο αν συνεχίσει, γιατί δεν ξέρεις την πορεία τι μπορεί να...
Ταλέντα έχουμε πάρα πολλά. Έχουμε δει. Έχουμε να κρατήσει τα παιδιά. Μπράβο, έχουμε δει και το άθλημα γενικότερα. Το καλό είναι ότι έχει στήριξη από του γονεί και από τον αδερφό του που τον φέρουν και. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να έχει στήριξη από του γονεί. 130 κιλά λέμε. 100 αυδόκη. Θα μπει, δεύτερη προσπάθεια. Που ήδη έχει βγει πρώτο στο Αρασέμι το 122. Παπαγιά 2, 122. Γιατί. Τώρα κοιτάει να βελτιώσει το ρεκόρ του να. Πολύ γρήγορο και πολύ ταχύ. Είναι να το πει. Καλή προσπάθεια. Αυτό το Πανελλήνιο να ανοίξει το ψωμιάδο του Ερακλή, αν δεν κάνω λάθος, από τον χρόνο σε ερώμπρο που να έρθω. Το ψωμιάδο του ήταν. Όχι. Ήταν από τη Θεσσαλονίκη. Υπερίων, ναι. Το ψωμιάδο ήταν μεγάλος αθλητής. Και η Θεσσαλονίκη σου βγάλει πάρα πολύ καλούς αθλητές. Ειδικά ο Υπερίων. Ανήκει και ο Καβελασβίλη, είναι πολύ καλός αθλητής. Είναι και στις γυναίκες τώρα. Ναι. Είναι ο προπονητής ο Καμαριανάκης, ο οποίος κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Υπάρχει ένας μικρός εκεί, ο Ψωνίδης, μπράβο. Ο οποίος έχει την τεχνική, είναι ένα πολύ καλό ταλέντο. Καθυστερούμε γιατί ο ίδιος ο αθλητής θα πάει στα 135. Να μην μοιαστεί κατάλληλα, θα είναι λογικά και τελευταία πλασιάζια ο χρόνος και τελευταία προσπάθεια πέρασε. Στο Αρασέ, οπότε θα κλείσουμε για να περάσουμε σε λίγο στο ΖΕΤΕ για την κατηγορία πάντα των 77 και 85 κιλών. Την δεύτερη μέρα των αγώνων ήδη έχουν γίνει οι υπόλοιπες κατηγορίες, τα 56 κιλά. Κοτσιάδης του ΠΑΟΚ ήταν αυτός ο οποίος πήρε την πρώτη θέση. Αργότερα θα δώσουμε και τα υπόλοιπα αποτελέσματα. Στα 62 κιλά, ο Ψωμίδης που λέγαμε λίγο νωρίτερα, είναι 98, έτσι. Ναι. Και αυτός είναι 14 χρόνων. 210, δεν είναι. Πολλά κιλά είναι, πάρα πολλά κιλά είναι. 92 στο Αρασέ, 118 στο Ζεντέ. Είναι αυτό, ξεχωρίζει με κάτι. Και εμείς τώρα είμαστε στα 69 κιλά, εκεί που περνάμε τώρα την εξέλιξη των αγώνων. Στα 69 έγιναν χθες. Α, συγγνώμη. Ναι. Τα 77 είναι τώρα. Τα 77, στα 69 ο Βασιλόπουλος Παλμίου. Αυτός ο οποίος πήρε την πρώτη. Και κάνει καλή επίδοση. Σε καλή επίδοση, 250 κιλά. Ναι. 105-145. Δεν θα μπορούσα να σηκώσει περισσότερο στο Άγιο. Θα ανέβαινε ακόμα περισσότερο. Πάλι ο δεύτερος. 14. Και ο τρίτος. Μακάρι. Θα δούμε λίγο τον Αυδόκη στην τελευταία του προσπάθεια στο Αρασέ. Έβουτυξε λίγο, χρειάζεται η ουτάρα από πίσω. Αυτό είναι η τεχνική τώρα. Ό,τι καταλαβαίνω πρέπει να ζυγίσεις το βάρος. Πρέπει να ισορροπήσεις το βάρος. Να ισορροπήσεις το βάρος με το σώμα σου. Δηλαδή να έρθει ακριβώς να μην σου φύγει λίγο προς λίγο πίσω. Εκεί φεύγει το βάρος. Είναι βαρύ. Δεν μπορεί να το κρατήσεις, βλέπεις φεύγουν τα χέρια πίσω, αφού σου πάει μπροστά. Ωραία, έχοντας ολοκληρώσει λοιπόν το Αρασέ, θα ξεκινήσουμε σε λίγο την διαδικασία του ΖΕΤΕ και εμείς θα επιστρέψουμε σε λίγο και πάλι για να δούμε και τις κατηγορίες, εφήβων και παιδών και στα 77 κιλά και στα 85. Καλούς, θα σας πω, 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 θα